Σήμερα τελείωσε το τουρνουά μας. Μετά από την εβδομάδα που είχαμε δύσκολες καιρικές συνθήκες με βροχές, καταφέραμε, φτάσαμε στους τελικούς σήμερα. Στους 50 και άνω τελείωσε το τουρνουά μας με νικητή τον Παπαδημητρόπουλο τον Μίλτο. Στο δεύτερο τελικό, από ηλικίες 16 έως 50 ετών, δεν καταφέρει να γίνει ο τελικός, διότι ο αναγνωστόπλος Γιώργος εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού. Βέβαια, αυτή τη στιγμή κάναμε έναν αγώνα επίδειξης με αθλητές του ομίλου μαζί με τον φιναλίες τον Γεράρδο τον Παύλο και δείξαμε λίγο στον όμιλό μας τι δουλειά κάνει οι προπονητές μας και ό,τι καλύτερο μπορούμε και κάνουμε εμείς σαν όμιλος. Ήμασταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι, είχαμε γύρω στα 62 άτομα αν θυμάμαι καλά στο σύνολο και στις δύο κατηγορίες. Ήταν από τις λίγες φορές που καταφέραμε και ξεπεράσαμε τα 60 άτομα, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ήταν διοργάνωση πάρα πολύ καλή, οι προπονητές και ο Ντέμις ο Πιτουράς και η Στέφα η Μέρη έβγαλαν το πρόγραμμα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, ούτε αντιρρήσεις από κόσμο, ούτε προβλήματα, χωρίς να έχουμε θέματα. Οι επόμενες δευτερόλεπτες του ομίλου, 13 ξεκινάμε το τουρνουά του Απάντλια, που είναι πανελλαδικό πρωτάθλημα, είναι υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας, τελειώνει 20 του μηνός, Σάββατο τελικός, και περιμένουμε να έχουμε μεγάλες συμμετοχές από τα πρώτα ονόματα που υπάρχουν στο τενιστικό στερεό μας όλη την Ελλάδα. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τους φιναλίστες του τουρνουά. Μανώλη, συγχαρητήρια. Μίλτο, συγχαρητήρια. Παύλο, το ίδιο συγχαρητήρια. Σε όλους τους αθλητές που πήραν μέρος, τα συγχαρητήρια για όλα τα παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Καζάνη που ήρθε για τη διαιτησία. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα δύο παιδιά, στον Κωνσταντίνο και στον Αλέξανδρο, τον ευχαριστούμε για την επίδειξη που μας κάνανε σήμερα λόγω του τελικού που δεν καταφέραμε να γίνει. Δεν θέλω να μακρηγορώ. Εγώ θέλω να πω ότι το τουρνουά μας ξεκινάει τα Παύλια 13 του μηνός. Και βέβαια στους προπονητές μας ένα μεγάλο μπράβο και ένα δυνατό χειροκρότημα στον Ντέμι και στη Μέρη. Μέρη, που κατάφερε να βγάλει το τουρνουά αυτό χωρίς κανένα πρόβλημα. Παρόλο που είχαμε κάτι βροχές εκεί. Που κατάφερε, καλά το Βέβαια το ξέρουν ότι έχουν τη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου όλοι. Γι' αυτό και πάμε αγαπημένοι τόσα χρόνια. Λοιπόν, ξεκινάμε για το δεύτερο νικητή στο τουρνουά βετεράνων, ο Μανώλης ο Μιλωνάκης. Νικητής στους βετεράνους, ο Μίλτος Παπαδημητρόπουλος. Παύλο, τι να σου κάνω, έφαγε ο Σκλήρη, έφαγε και τον Καναγνωστόπουλο. Πρώτο νικητή, Ανδρών. Ο Παύλος και Γεράρδο. Καλικά παίρνει και τα δύο. Είναι πάρα πολύ κλήρο. Πώς θα καταφέρει, δεν ξέρω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Βγάλε μας εδώ μια φωτογραφία με τον φίλο μου. Το καλύτερο δώρο όμως θα το δώσει ο αντιπρόεδρος ο κύριος Καρακοσταντής στον Μίλτο και στον Γεράρδο από ένα ταξίδι. Είναι το ίδιο ταξίδι, διαφορετικό. Πάνε, δεν πάμε τον Παύλο. Μαζί θα βιτιό μας. Συγγνώμη, θα το διαβάσουμε τώρα γιατί τώρα ο... Διευκρίνηση, δεν πάω εγώ με τον Παύλο. Για να δούμε, για να δούμε πού είναι το ταξίδι γιατί τώρα τράφει ο Σωτήρης μέσα. Στο Βόλο είναι. Όλο. Χρήση σάουνα, χαμάμ και τα λοιπά. Πω όλοι οι αθλητές έχουν πάρει από ένα λαχνό. Θα κληρώσουμε τώρα όλα τα δώρα ξεχωριστά στον κάθε αθλητή που γράφει το όνομά του και το νούμερο.